280 εκατομμύρια από αυτά που δεν έχουμε μένουν ανενεργά. Γιατί το πρόγραμμα ανάσα για τους μακροχρόνια ανέργους δεν ενεργοποιείται. Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζω, το δίκαιο μου δεν το βρίσκω και παλεύω, τι να κάνω. Με την κρίση που υπάρχει και το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό της ανεργίας, θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για αυτούς που ενδιαφέρονται. Τραγική κατάσταση ειδικά για το εργατικό δυναμικό πάνω από 55 ετών, που περιμένουν να συγκεντρώσουν λίγα ένσημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Μένουν λοιπόν εκτός εργασίας, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για λύση του προβλήματος. Στην Ελλάδα είσαι πάνω από 45-50, τελείωσες, δεν έχεις να πιάσεις δουλειά. Κανένα δεν σε δέχεται. Πουθενά όμως. Όλα αυτά την ώρα που νέα πτώση σημειώθηκε στις προσλήψεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 20,7%, δηλαδή κατά 57.181 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι και κατά 7,91% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2011. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το Φεβρουάριο καταγράφονται 21.445 καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου, ενώ το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου έφτασαν τις 38.777. Μόλις βγήκα στην ανεργία. Απόλυση ή έκκληση ανεργίας? Απόλυση. Λόγω κρίσης, να υποθέσω. Ναι. Περικοπές. Αυτό όμως που τονίζουν οι περισσότεροι είναι ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και γι' αυτό τον λόγο θέλουν να δουν αλλαγές από το κυβερνητικό επιτελείο που να δώσουν ένα χτύπημα στην ανεργία προσφέροντας θέσεις εργασίας. Η εκτόξευση του αριθμού των ανέργων είναι αποκαλυπτική και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, αφού πλέον ένα στους πέντε υπάγεται στην κατηγορία των μακροχρόνια. Ύστερα από τα τραγικά νούμερα για την ανεργία, χιλιάδες άνθρωποι μένουν αβοήθητοι και ζουν στα όρια της φτώχειας. Με την Ελλάδα να μην μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν βαθιά ανάσα στην οικονομία.